Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 21% του παγκόσμιου και το 59% του ευρωπαϊκού στόλου, το 32% των δεξαμένων πλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χίδιν ξηρού φορτίου και το 22% των καραβιών του υγροποιημένου αερίου. Οι εφοπλιστές χτίζουν εκατοντάδες νέα και αγοράζουν μεταχειρισμένα πλοία. Μόνο μέσα στη διετία 2021-2022 παρήγγειλαν αντίστοιχα 135 και 117 πλοία. Διέθεσαν για νεότευτα και μεταχειρισμένα πλοία το τεράστιο ποσό των 14,3 δισεκατομμύρια δολαρίων. Χορός δισεκατομμυρίων. Από το 2018 ως το 2022 η αξία του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 92%. Έφτασε στα 158,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πενταετία. Δηλαδή έχετε συμβάλει και οι δύο, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ εξαγγέλει την αποχή του από ψηφοφορίες στη Βουλή, λίγο πριν από τις εκλογές, για να προκαλέσει εντυπώσεις, τώρα τι να σας πω, είναι και για να κρύψει και τη συμφωνία του σε μεγάλα ζητήματα. Και προεκλογική περίοδο έχουμε, φοράει και τη μάσκα του μονομάχου, μπορεί και εν όψη των αποκριών. Η ουσία είναι όμως ότι στην τετραετία ψήφισε τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης και όλα όσα αφορούσαν προνόμια του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Φυσικά και στην τελευταία πενταετία οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και με ψήφους ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων περνούσαν αντεργατικούς νόμους εκτρώματα για την κατάργηση ελληνικών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τσακίζοντας μισθούς και συνολικά εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, αλλά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των ναυτικών σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. Ναι, σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και χωρίς τη δουλειά τους, προπέλα πλοίου δεν γυρνά. Αυτή όμως είναι η στιγμή εκμετάλλευση. Τα ίδια γίνονται και με τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, με λίγους κακοπληρωμένους ορομίσθιους καθηγητές. Δίκαια προχωράνε στη 48-ωρη πανελλαδική τους απεργία και το ΚΚΕ εκφράζει τη συμπαράστασή τους. Γιατί διακηρυγμένο στρατηγικό στόχος των εφοπλιστών και των αστικών κυβερνήσεων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας με φοροαπαλλαγές, προνόμια, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ένταση της εκμετάλλευσης των εργατών της θάλασσας για τη μεγιστοποίηση κερδοφορίας των εφοπλιστών του κεφαλαίου γενικότερα. Ζητήματα βεβαίως που δεν θίγουν οι προηγούμενοι εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Αυτό εσείς βεβαίως το παρουσιάζετε σαν ναυτιλιακό θαύμα και βασίζεται στη σκληρή δουλειά και εκμετάλλευση των ναυτεργατών και σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θωρακίζει και διευρύνει τα προνόμια των εφοπλιστών. Γι' αυτό και δεν έχει καμιά σχέση όλο αυτό με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργατών της θάλασσας. Τα χιλιάδες πλοία που διαρκώς αυξάνονται έχουν στον αντίποδα τη δραματική μείωση στις θέσεις εργασίας, την όξυση της ανεργίας και φυσικά θεριεύει η ανασφάλεια και η ανασφάλιστη εργασία. Οι όροι δουλειάς και αμοιβής στα πλοία υπό ελληνική σημαία υποβαθμίζονται διαρκώς κατά τα πρότυπα με τις σημαίες ευκαιρίας. Συνολικά, οι ναυτεργάτες αντιμετωπίζουν τη σχεδιασμένη, ολομέτωπη επίθεση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και την αντεργατική πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Κοινός παρονομαστής της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαχρονική στήριξη των εφοπλιστικών συμφερόντων. Έχετε σύμπνοια. Κάθε κυβέρνηση παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη και όλοι μαζί υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Υπερασπίζονται το νόμο 2687 του 53 περί εισαγωγής και προστασίας κεφαλαίων από το εξωτερικό και τις δουλεμπορικές εγκριτικές πράξεις νεολόγησης, το νόμο 27 του 1975 για τη φορολογία των πλοίων που αποτελούν την καρδιά του νομοθετικού πλαισίου που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Η αλήθεια είναι ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διεκδίκησε διαχρονικά την κατάργηση της συνταγματικής κατοχύρωσης και της αντιναυτεργατικής νομοθεσίας σε αντιπαράθεση με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, για τους εφοπλιστές δεν αρκούν τα προνόμια που έχουν πάρει από όλες τις κυβερνήσεις. Επιδιώκουν και άλλα προκλητικά και επικίνδυνα. Επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τους κώδικες δημοσίου και ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, οι οποίοι αποτελούν ισχυρή βάση του στρατιωτικού καθεστώτος που επικρατεί στο ναυτικό επάγγελμα, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, για ακόμα παραπέρα ξύλωμα δικαιωμάτων. Σε αυτό λοιπόν στοχεύει η τροποποίηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου που συζητάμε σήμερα. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι στρατηγικής σημασίας για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, γιατί ενισχύει την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητά του. Ακριβώς γι' αυτό και θέλουν να εκδώσετε το πιστοποιητικό θανάτου των συλλογικών συμβάσεων των ναυτικών. Αυτό κάνει ο νέος κώδικας που μας παρουσιάζεται με τα 306 άρθρα του. Γι' αυτό λέμε καθαρά ότι το παρόν νομοθέτημα της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου έχει πολύ επικίνδυνες διατάξεις και είναι ένα τερατούργημα που πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα. Πλήττει στην καρδιά τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άλλα κρίσιμη σημασία δικαιώματα των ναυτεργατών. Ενισχύει και επεκτείνει την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας που ρυθμίζει τα ελάχιστα και ρίχνει τα δικαιώματα στα τάρταρα. Μειώνει δραματικά τους μισθούς της κλαδικής σύμβασης των ποντοπόρων πλοίων και χρησιμοποιείται για την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών με βαριές συνέπειες στην ασφάλεια των πληρωμάτων και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Επιδίωξη της τροποποίησης του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου είναι η σύμβαση ναυτολόγησης. Οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα των ναυτεργατών αριθμίζονται από τη λεγόμενη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που κυρώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Και η σύμβαση αυτή καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τους μισθούς, γενικότερα τις αμοιβές των ναυτεργατών και τα εργασιακά δικαιώματα, ώστε διαρκώς να οδηγούνται προς τα κάτω, να γίνονται οι εργάτες φτηνότεροι, ουσιαστικά δούλοι. Η Διεθνή Σύμβαση που συμφώνησε η Ένωση των Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα συμβιβασμένα συνδικάτα στις μεταφορές προβλέπει 72 ώρες δουλειά τη βδομάδα. Η Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας και η Σύμβαση της ΠΝΟ με την ITF προβλέπει το μισό μισθό σε σύγκριση με την κλαδική σύμβαση των ποντοπόρων. Προβλέπει άδεια 2,5 ημέρες το μήνα, ενώ οι ναυτεργάτες έχουν κατακτήσει στην κλαδική σύμβαση 8 μέρες το μήνα. Ταυτόχρονα, σε αναθεωρημένα άρθρα όπως το 165, βάζετε τους ναυτεργάτες στο μάτι του κυκλώνα. Αναφέρεται ότι η σύμβαση ναυτολόγησης, οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού ρυθμίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας του 2006 που στηρίζει ένα επικίνδυνο καθεστώς δουλεμπορίου και κατακρεουργεί τα ναυτεργατικά δικαιώματα. Αυτή είναι η ουσία. Η αναφορά που κάνετε στις συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας είναι για το ΘΕΑΘΗΝΕ. Γιατί μιλάτε για συλλογικές συμβάσεις που έχουν εφαρμογή και το θέτετε έτσι γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
και όλων των κυβερνήσεων, οι ποντοπόροι εφοπλιστές δεν προσέρχονται με τις δικές σας πλάτες, όλων σας, σε διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση από το 2010. Ευθύνεστε όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα. Επομένως, αυτό που καθορίζει το άρθρο 165 είναι η επιβολή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας. Τι προβλέπει αυτή η Διεθνή Σύμβαση? Από κοινού με τα παρακλάδια της προβλέπει 72 ώρες εργασία τη βδομάδα και πολύ μειωμένους μισθούς. Βασικός μισθός ναύτη, $648 και συνολικό μισθό με άδειες, υπερορίες κλπ. $1,138. Μισθή ντροπής. Αυτό κάνετε. Ταυτόχρονα εξαλείψατε ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που είχαν απομείνει στο αστικό ναυτικό δίκαιο. Διαγράφονται από τους πλειοκτήτες, τους ευωπλιστές, στην κυβέρνηση, το κεφάλαιο συνολικά, με οδυνηρές συνέπειες για τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, όπως μη καταβολή δεδουλευμένων, εγκαταλείψεις σε λιμάνια και αγκυροβόλια, με λήψη σε πόσιμο υγιεινό νερό και τροφοδοσία, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και όμως, υπήρξε εγκλεισμός 400.000 αυτεργατών πάνω από ένα χρόνο την περίοδο διασποράς της πανδημίας με τον COVID. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες από άθλιες συνθήκες διαβίωσης μέχρι και αυτοκτονίες ναυτεργατών στα πλοία και εξυλαστήρια θύματα, ο πλοίαρχος και το πλήρωμα, στις μιλόμπετρες του ανταγωνισμού ανάμεσα σε πλοιοκτήτες εφοπλιστές και ασφαλιστικές εταιρείες και τις κρατικές αρχές. Μάλιστα, με απίθμενο θράσος, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές ισχυρίζονται ότι για το 80% των ατυχημάτων ευθύνονται τα πληρώματα, ενώ χιλιάδες σαπιοκάραβα ταξιδεύουν στα πέλαγα και τους ωκεανούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έδωσε η Ελστάτ στις 30 Ιούνιου του 2022, ότι από το σύνολο των πλοίων με ελληνική σημαία, το 46,5% είναι πάνω από 30 ετών, μεταξύ των οποίων περίπου το 40% είναι δρομολογημένα ως επιβατικά οχηματάγωγα που συνδέουν τα λιμάνια των νησιών μεταξύ τους και με υπηρετικά λιμάνια της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Αλλά και με επίκεντρο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας και τις αναταράξεις στην καπιταλιστική οικονομία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εφοπλιστές αποκομίζουν τεράστια κέρδη μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης των αυτεργατών με δραματικές συνέπειες για τους εργάτες της θάλασσας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφοπλιστές με τη στήριξη των κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλων αστικών κομμάτων, με τον πιστόλι στον κρόταφο των ναυτεργατών, στέλνονται στο στόμα του λύκου, στη Μαύρη Θάλασσα, γενικότερα σε επικίνδυνες περιοχές, θανάσιμος κίνδυνος για τους εργάτες της θάλασσας. Όμως, τον άβλο για τον εφοπλιστή έφτασε και στα $480.000 τη μέρα. Για πλοίο μεταφοράς, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αμύθιτα κέρδη στους εφοπλιστές. Δίκαια λοιπόν τα ναυτεργατικά σωματεία κήρυξαν προειδοποιητική 48 ώρια απεργία 8 και 9 του Φλεβάρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν και είναι στο πλευρό τους. Φυσικά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση. Η αντιναυτεργατική πολιτική που εφαρμόζει σαν συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ συνιστά μια διαρκή επίθεση ενάντια στα ναυτεργατικά δικαιώματα και αυτό καταγράφεται στον αντιδραστικό, αντεργατικό και απαράδεκτο κώδικα που καταθέσατε και συζητάμε σήμερα. Έχετε τα 3 α. Αντεργατικό,
αντιδραστικό, απαράδεκτο. Έχει και άλλα όμως άλφα. Συνολικά, το κείμενο για την αναμόρφωση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου ενός αναχρονιστικού κώδικα είναι στα μέτρα του εφοπλιστικού κεφαλαίου που τον έχουν στηρίξει και οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και τον χρησιμοποίησαν κατά των αυτεργατών. Τώρα τον θωρακίζεται παραπέρα και γίνεται πιο επικίνδυνος για τους εργάτες της θάλασσας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον καταψηφίζει και στηρίζει τον αγώνα των αυτεργατών και τη 48-ωρη απεργία και η κινητοποίησή τους, 8 και 9 Φλεβάρι, που δίνει αποφασιστική απάντηση τόσο στον κώδικα, όσο και στη γενικότερη αντιναυτεργατική νομοθεσία, στις διεκδικήσεις για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ξέρουμε ότι οι ναυτεργάτες έχουν πλούσια πείρα, μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα από την πολύχρονη επίθεση και την αντεργατική πολιτική Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται σε στρατηγική σύμπλευση. Γι' αυτό ακριβώς δείχνει, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και η στήριξη του εφοπλιστικού κεφαλαίου για να πάρουν την απόφαση να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ σε κάθε δράση και στις εκλογές και να το κάνουν πιο δυνατό, γιατί ισχυρός λαός και ισχυρό ΚΚΕ είναι ακριβώς η δύναμη που μπορεί να μπει εμπόδιο στην οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση, να δώσει όθηση στο διεκδικητικό αγώνα και να ανοίξει το δρόμο για την ανατροπή της καπιταλιστικής σαπίλας και βαρβαρότητας. Καταψηφίζουμε λοιπόν, αλλά κυρίως ζητάμε την απόσυρση αυτού του εκτρώματος.